Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Βλέπετε τα νέα του Sky στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Όλι Ρεν δήλωσε στο Τόκιο ότι η απόφαση των Ευρωπαίων για την εκταμείευση της επόμενης δόσης προς την Ελλάδα αναμένεται στο πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου. Ο κύριος Ρεν εκτίμησε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουν οριστικοποιηθεί οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με την Τρόικα, καθώς και το πακέτο μέτρων και μεταρρυθμίσεων. Αμέσως μετά θα επιτραπεί το ξεκλείδωμα της επόμενης δόσης, ανέφερε χαρακτηριστικά. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του κυρίου Ρεν, Σάιμον Οκόνορ, εκτίμησε ότι η ελληνική κυβέρνηση και Τρόικα βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία. Στην Αθήνα συνεχίζονται και σήμερα οι διαπραγματεύσεις των επικεφαλής της Τρόικας με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς στόχος της κυβέρνησης είναι το πακέτο μέτρων των 13,5 δισεκατομμυρίων ευρώ να έχει οριστικοποιηθεί πριν από τη Σύνοδο Κορυφής στις 18 Οκτωβρίου. Στη χθεσινή συνάντηση η Τρόικα απέρριψε φορολογικά μέτρα, ενώ σε εκκρεμότητα παραμένει η συμφωνία για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν τεθεί ως προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της Τρόικας. Αντίθετες απόψεις διατύπωσαν στο Τόκιο Κριστίν Λαγκάρτ και Βόλκαν Σόιμπλε σχετικά με την επιμήκυνση του χρόνου δημοσιονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα. Χθες η κυρία Λαγκάρτ είχε ταχθεί ανοιχτά υπέρ της επιμήκυνσης. Δεν θα έπρεπε να κάνουμε υποθέσεις σχετικά με ένα τέτοιο αίτημα, ως ότου γίνει γνωστό το περιεχόμενο της έκθεσης των πιστωτών της Ελλάδας, αντέτεινε ο κύριος Σόιμπλε, ενώ η επικεφαλής του Ταμείου προειδοποίησε ότι λόγω της έλλειψης ανάπτυξης των πιέσεων των αγορών και των μέτρων λιτότητας που ήδη έχουν ληφθεί, είναι απαραίτητος λίγος περισσότερος χρόνος. Ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας υποστήριξε από την πλευρά του ότι μια τέτοια μεταβολή των όρων του δανεισμού της Ελλάδας θα προκαλούσε σύγχυση στις αγορές και θα οδηγούσε σε μείωση της εμπιστοσύνης προς τις πολιτικές ηγεσίες. Ο Γιώργ Άσμουσεν, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δήλωσε από το Τόκιο ότι η Ελλάδα μπορεί να ανταποκριθεί στους δημοσιονομικούς της στόχους το 2013. Ο καλύτερος τρόπος για να ξεπεράσει την κρίση είναι να υλοποιεί τις μεταρρυθμίσεις παραμένοντας στην Ευρωζώνη, είπε ο κύριος Άσμουσεν. Ο Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, πρότεινε διαγραφή του χρέους των χωρών που βρίσκονται σε δύσκολη θέση και στη συνέχεια υιοθέτηση ενός σχεδίου Marshall με στόχο τη ρευστότητα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι πρέπει να συγκληθεί μια νέα διάσκεψη όπως εκείνη του Λονδίνου το 1953, όταν διεγράφει μεγάλο μέρος του γερμανικού χρέους και δόθηκε αναβολή στο Βερολίνο σε ό,τι αφορά την αποπληρωμή των τόκων. Τέλος, επανέλαβε ότι πρέπει να καταργηθεί το μνημόνιο καθώς δεν αποδίδει. Εντονότατες αντιδράσεις από τον πολιτικό και πνευματικό κόσμο προκάλεσαν τα χθεσινά επεισόδια έξω από το θέατρο Χιτήριο, από παραθρησκευτικές οργανώσεις και τη Χρυσή Αυγή. Εις βάρος του βουλευτή του ακροδεξιού κόμματος Χρήστου Παπά σχηματίστηκε δικογραφία, καθώς κατά τη διάρκεια επεισοδίων απομάκρυνε έναν προσαχθέντα, την ώρα που οι αστυνομικοί τον οδηγούσαν σε όχημα της αστυνομίας. Το προανακριτικό υλικό θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Αθηνών. Τη στάση της Χρυσής Αυγής καταδίκασαν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Αριστερά και το ΚΚΕ, κάνοντας μεταξύ άλλων λόγο για τραμπουκισμούς και ναζιστικές επιθέσεις κατά της ελευθερίας έκφρασης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας Κώστας Τζαβάρας δήλωσε: «Δεν πρέπει να επιτρέψουμε ούτε στη λογοκρισία να πάρει τη θέση της κριτικής, ούτε στην αυτοδικία να πάρει τη θέση της δικαιοσύνης». Συνεχίζεται η πολιτική κόντρα για το αν υπήρξε πρόταση από την Τρόικα για εκένωση αραιοκατοικημένων ελληνικών νησιών με σκοπό την εξοικονόμηση χρημάτων. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, δήλωσε ότι οι συνεργάτες του τον διαβεβαιώνουν πως δεν υπήρξε καμία τέτοια πρόταση από ξένο αξιωματούχο, παρότι νωρίτερα, απαντώντας την κριτική του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, είχε δηλώσει ότι η ανοησία οποιοδήποτε ξένου υπαλλήλου ούτε προσδιορίζει ούτε εκφράζει την εθνική πολιτική, κάτι που εκφράζεται από την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Από την πλευρά του, ο κύριος Καμένος προειδοποίησε ότι καμία προσωρινή πλειοψηφία δεν έχει δικαίωμα ούτε να την αδειάσει ούτε να την πουλήσει την Ελλάδα. Πριν τη διευκρίνηση στη Λιανίδη πάντως, ο Πάνος Καμένος υποστήριξε ότι είτε ο κύριος Τουρνάρας είπε ψέματα είτε εσείς. Και επικαλούμενος στη χθεσινή διάψευση του Υπουργού Οικονομικών για φημολογούμενες απαιτήσεις της Τρόικας για τα ελληνικά νησιά, συμπλήρωσε ότι επειδή πιστεύει τα λεγόμενα του κυρίου Στυλιανίδη, θέτει θέμα παραίτησης του Γιάννη Τουρνάρα. Ως ύποπτοι καλούνται από τον οικονομικό εισαγγελέα Γρηγόρη Πεπόνη στα πλαίσια της έρευνας που διενεργείται για τη μη αξιοποίηση της λίστας Λαγκάρτ, οι πρώην επικεφαλείς του ΣΔΟΕ Ιωάννης Καπελέρης και Ιωάννης Διώτης. Χθες κατέβεσε για περισσότερες από 5,5 ώρες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στις επαφές του με τον κύριο Διώτη.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση απονέμεται το εφετινό Νόμπελ Ειρήνης για τη συμβολή της στην πρόθεση της ειρήνης και της συμφιλίωσης, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Επιτροπή των Βραβείων αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της ότι η Ένωση βοήθησε τη μετατροπή της Ευρώπης από μια ήπειρο πολέμου σε μια ήπειρο ειρήνης. Μεγάλη τιμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 500 εκατομμύρια του πληθυσμού της χαρακτήρισε τη βράβευση ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο. Βαθιά συγκινημένος για την απόφαση εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτς, ενώ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν Βαν Ρομπάι δήλωσε υπερήφανος, προσθέτοντας ότι αναγνωρίζεται ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως η μεγαλύτερη ειρηνοποιός στην ιστορία. Το βραβείο, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων, θα απονεμηθεί σε τελετή στο Όσλο στις 10 Δεκεμβρίου. Κατά 30 εκατομμύρια έχει αυξηθεί ο αριθμός των ανέργων παγκοσμίως από το 2008, χρονιά κατά την οποία ξεκίνησε η οικονομική κρίση, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Γραφείου Εργασίας του ΟΗΕ. Παράλληλα, άλλα 40 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την αγορά εργασίας. Ο αριθμός των ανέργων για το 2012 υπολογίζεται στα 200 εκατομμύρια, ενώ το Παγκόσμιο Γραφείο Εργασίας εκτιμά πως ο αριθμός των ανθρώπων χωρίς εργασία θα αυξηθεί κατά επιπλέον 7 εκατομμύρια μέσα στο 2013. Περίπου 75 εκατομμύρια εξ αυτών είναι νέοι κάτω των 25 ετών. Σύμφωνα με την επικεφαλής του οργανισμού, Guy Ryder, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναγνωρίζει πλέον ότι πολλές κυβερνήσεις που εφάρμοσαν μέτρα λιτότητας υποτίμησαν τις αρνητικές συνέπειες αυτής της πολιτικής. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Ελστάτ, η ανεργία τον Ιούλιο σκαρφάλωσε στο ιστορικό υψηλό του 25,1%, με τους νέους να είναι σταθερά το πλέον δοκιμαζόμενο μέρος του πληθυσμού με ανεργία που ξεπερνά το 54%. Σε σφοδρή σύγκρουση με αιχμή την εθνική ασφάλεια, την οικονομία και την υγειονομική περίθαλψη, εξελίχθηκε η τηλεμαχία των υποψηφίων αντιπροέδρων Τζο Μπάιντεν και Πολ Ράιαν. Τα αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης κατέγραψαν ως επιθετική τη συμμετοχή του Τζο Μπάιντεν, σε αντίθεση με τη σχετικά ήπια στην πρώτη του συμμετοχή σε τηλεμαχία παρουσία του Πολ Ράιαν. Ωστόσο, λιγότερο από ένα μήνα πριν από τις εκλογές, η καθημερινή δημοσκόπηση της Reuters Ipsos έδινε χθες 47% στο Mitt Romney έναντι 44% του Barack Obama. Πρεμιέρα με νίκη στη φετινή διοργάνωση της Ευρωλίγκα του μπάσκετ έκανε ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε με 85-81 τη Σκάχα Λαμποράλ, στον αγώνα που διεξήχθη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τον τρίτο όμιλο της διοργάνωσης. Για την πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της Ευρωλίγκα του μπάσκετ, απόψε στις 10.30 το βράδυ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Ισπανία τη Ρεάλ Μαδρίτης. Για την τρίτη αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2014, αναμετρώνται απόψε στις 10 παρατέταρτο Ελλάδα-Βοσνία-Ζεγοβίνη. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Αρχικά προβλέπονται στη δυτική και βαθμιαία στη βόρεια Ελλάδα νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά πιθανόν ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές με πιθανότητα σποραδικών βροχών στα κεντρικά και αργά το βράδυ στο ανατολικό Αιγαίο. Ομίχλες θα σημειωθούν νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-βυτική 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Βυτική και Βόρεια Ελλάδα έως 26 βαθμούς, στα Ανατολικά Ηπειρωτικά έως 29 βαθμούς και στο Αιγαίο έως 27 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες αραιές νεφώσεις που πρόσχερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν. Άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές. Άνεμοι νότιο-ανατολική 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό το βελτίωση στην νοηματική ολοκληρώθηκε. Επόμενη ενημέρωση από το Sky στις 7. Καλό σας απόγευμα.